χρηματικές εγγυήσεις για όσους χρεοκόπησαν και θέλουν να ξαναδοκιμάσουν αυτοματοποιημένο σύστημα εντοπισμού και ίσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών και ελεγκτική μέγενη σε 5 ομάδες φορολογουμένων υψηλού κινδύνου, προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 2019, καθώς εκφράζονται φόβοι για νέο κύμα «Δεν πληρώνω». Ωστόσο, αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι η έκφραση προβληματισμού ή και φόβου για πάυση πληρωμών εν ώψη εκλογών. Η καταγραφή αυτού του προβληματισμού γίνεται με φόντο τις ενστάσεις και επιφυλάξεις των Ευρωπαίων για τη σκοπιμότητα των νέων ρυθμίσεων οφειλών, καθώς και για την ενίσχυση μιας κουλτούρας αθέτησης πληρωμών, οι οποίες μπορεί να ηχούν ως παραφωνία μπροστά στο βουνό των 104 δισεκατομμυρίων ευρώ που χρωστάνε οι φορολογούμενοι. Ωστόσο, συνεχίζουν να αποτελούν το εμπόδιο για την κατάθεση των διατάξεων που σέρνονται από το περασμένο φθινόπωρο. Για τη βασική στόχευση του επιχειρησιακού σχεδίου αυτής της χρονιάς είχε προειδεάσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με το απολογιστικό του 2018, όπου προανήγγειλε περίπου 200.000 φορολογικούς και τελωνιακούς ελέγχους ανά την επικράτεια. Αυτό που γίνεται σαφές με τη δημοσίευση του επιχειρησιακού είναι η στόχευση σε ομάδες και δραστηριότητες υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής. Έτσι, προγραμματίστηκε η διενέργεια τουλάχιστον 3.000 ελέγχων στο σύνολο της επικράτειας και σε όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες.